ανοιχτές μόνο όμως για ατομική λατρεία θα είναι από αύριο οι εκκλησίες. Θα επανέλθουν στην θρησκευτική κανονικότητα από την Κυριακή 17 Μαΐου, όταν οι πιστοί θα μπορούν να συμμετέχουν και στην Θεία Λειτουργία, τηρώντας όμως αυστηρά μέτρα προστασίας για τα οποία θα φροντίζουν οι υπεύθυνοι του ναού. Ανοιχτό παραμένει το θέμα της Θείας Κοινωνίας. Τους πιστούς προετοιμάζονται και πάλι να υποδεχτούν οι ναοί υπό αυστηρά μέτρα προστασίας. Καθίσματα αφαιρούνται ενώ ο φυσικός εξαίρισμος είναι υποχρεωτικός. Όπως θα ανοίξει η Εκκλησία, έτσι θα αναγεννηθούμε και εμείς σαν άνθρωποι, γιατί το χρειάζεται όχι μόνο εγώ, αλλά όλη η ανθρωπότητα. Μια χαρούλα, θα ανάψω δύο κεράκια. Αύριο πρωί. Μέχρι και τις 16 Μαΐου οι θείες λειτουργίες θα τελούνται μόνο παρουσία ιερέα και του απαραίτητου βοηθητικού προσωπικού. Οι ναοί είναι έτοιμοι να υποδεχθούν τον κόσμο. Έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα. Απλά θα παρακαλούσαμε με σύνεση, με ψυχραιμία, με διάθεση προσευχής και με χαρά. Θεωρώ ότι πρέπει να ανοίξουν οι εκκλησίες και έπρεπε να είχαν ανοίξει για Πάσχα. Από αύριο, 4 Μαΐου, ανοίγουν και πάλι οι πύλες των ναών για να υποδεχθούν τους πιστούς για ατομική προσευχή. Θα πρέπει όμως να τηρούνται αυστηρά μέτρα προστασίας. Η αναλογία των ατόμων που θα μπορούν να βρίσκονται μέσα στο ναό είναι ένα άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα, ενώ θα πρέπει να τηρείται απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των πιστών. Στην είσοδο θα υπάρχουν αντισηπτικά σε δύο σημεία, ενώ συστήνεται η χρήση μάσκας. Το περιμένω πώς και πώς να πάω. Και να κάνω την ευχή μου εκεί, να παρακαλώ τον Θεό για όλα που έχω εγώ. Δεν θα φορέσω ούτε γάντια ούτε τίποτα. Από τις 17 Μαΐου οι πιστοί θα συμμετέχουν στις Θείες Λειτουργίες. Το ζήτημα της Θείας Κοινωνίας θεωρείται αδιαπραγμάτευτο από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Θέση για την αποφυγή της Θείας Κοινωνίας μέχρι να ανακαλυφθεί ένα ασφαλές εμβόλιο παίρνει ο Ηλίας Μόσιαλος. Η γνώμη μου είναι πως θα πρέπει να αποφευχθεί η Θεία Κοινωνία με τη σημερινή της μορφή, μέχρι να έχουμε ασφαλές εμβόλιο. Θα πρέπει να εξεταστεί εάν μπορεί να γίνει με διαφορετικό και ασφαλή τρόπο. Να τονίσω εδώ πως ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος έχει καλέσει τους πιστούς να γίνουν η ίδια κοινωνία και να γίνουν δωρητές αίματος και πλάσματος. Αυτή είναι μια έμπρακτη απόδειξη αγάπης για τον συνάνθρωπό μας. Ωστόσο, δεν θεωρούν όλοι οι πιστοί ότι πρέπει να ανοίξουν αυτή την περίοδο οι εκκλησίες. Θεός, λέω, είναι μέσα μας. Είναι στη συνείδησή μας, είναι στην ψυχή μας, είναι στο να βοηθάμε τον υστέρημά μας, τον διπλανό μας. Δεν είναι ούτε οι εκκλησίες, ούτε οι εικόνες, ούτε οι μεγαλόσταυροι, ούτε να φυλάμε. Δεν είναι. Πρέπει είναι ένας καιρός να προστατεύσουμε την υγεία των φίλων μας, της οικογένειάς μας. Στις 12 Μαΐου θα συγκληθεί συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου ώστε να αποφασιστεί το σχέδιο επιστροφής στους ναούς με αυστηρούς κανόνες με βάση τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής.